Σε αγώνα δρόμου, με φόντο τα υψηλά πρόστιμα και τις κυρώσεις έχουν επιδοθεί τις τελευταίες ημέρες λογιστές και φοροτεχνικοί προκειμένου να προλάβουν να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις. 4 ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας που λύγει την Δευτέρα, 17 Ιουλίου, και καθώς το σύστημα δεν έχουν ανέβει ακόμα περίπου 700.000 δηλώσεις, θεωρείται αδύνατο να προλάβουν αν δεν δοθεί νέα μικρή έστω παράταση. Ήδη η Πανελλήνια Ομοσπονδία τους έχει ζητήσει ένα μικρό περιθώριο 9 ακόμα ημερών. Έτοιμα για μεταφορά κατά 9 ημέρες της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπέβαλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελμάτων. Η Ομοσπονδία, σε επιστολή που απέστειλε στην Υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου και στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή, αναφέρει πως η διαδικασία της υποβολής δηλώσεων κυλά ομαλά, μετά και την ενημέρωση από το τελευταίο αρχείο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, προβλήματα παρουσιάζονται ακόμα στη χρέωση των προκαταβολών του επόμενου έτους, τόσο στις νομικές οντότητες όσο και στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν διακόψει εντός του 2016 και θα έπρεπε να ελέγχονται από το σύστημα ώστε να αναγνωρίζονται και να μην χρεώνονται με τα ποσά των προκαταβολών. Ναι, έχουμε υποβάλει σαν Ένωση Λογιστών Νομού Ηλίας ένα αίτημα για μια παράταση μιας εβδομάδος ακόμη, με δεδομένο ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα ακόμη σε ό,τι αφορά την υποβολή των δηλώσεων των νομικών προσώπων, όπου υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα στα νομικά πρόσωπα που έχουν διακόψει τις εργασίες τους κατά το έτος 2016, υπολογίζει προκαταβολή για το έτος 2017, ενώ αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Επίσης υπάρχουν κάποια προβλήματα ακόμη με τις βεβαιώσεις αποδοχών των στόλων και κάποια μικρά προβλήματα, μάλλον περισσότερο είναι συσσόρευση όγκου εργασίας και υποβολής δηλώσεων των αγροτών μετά την αποκατάσταση των κωδικών 37 και 38, τα οποία έχουν αποκατασταθεί και πλέον μπορεί να στέλνονται χωρίς προβλήματα. Κυρίως για να διευκολυθούν οι συνάδελφοι να μην αγχωθούν, επειδή είναι αρκετός αριθμός ακόμη τέτοιων δηλώσεων, γι' αυτό ζητάμε και αυτή την παράταση. Δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί νέα παράταση, καθώς το σύστημα μπορεί να αντέξει το βάρος των τελευταίων ημερών, δήλωσε μιλώντας στο Real FM η Υφυπουργός Οικονομικών, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί πως αν η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εκτιμήσει πως υπάρχουν προβλήματα έως τη λήξη της παράτασης που έχει ήδη δοθεί, να υπογράψει σχετική απόφαση για παράταση μερικών ακόμα ημερών. Ναι, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενη συνάντηση, υπήρχε μία διαφορία του κόσμου και απροθυμία περισσότερο θα έλεγα για την υποβολή και της φορολογικής του δήλωσης, η οποία δεν πάβει να είναι βέβαια μία βασική του υποχρέωση. Ωστόσο όμως τις τελευταίες ημέρες πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία έχει υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις και απομένει πλέον ένας μικρός αριθμός που στις επόμενες λίγες ημέρες θα έχει ολοκληρωθεί. Είμαστε ένα ποσοστό δηλαδή πάνω από 90-95%. Ναι, είμαστε περίπου εκεί. Είμαστε περίπου εκεί. Η πρώτη φοροκαταιγίδα πότε περιμένουμε ότι θα έρθει για τους κόσμους? 30 Ιουλίου είναι η πρώτη δόση του δυσφόρου εισοδήματος. Ο ένφυ ακολουθεί ένα μήνα μετά. 30 Αυγούστου βγαίνει ο ένφυ και η πληρωμή του είναι την πρώτη 30 Σεπτεμβρίου. Βασικά το δεύτερο εξάμεινο του κάθε χρόνου θα έχουμε στην υπόψη μας ότι είναι το εξάμεινο το οποίο είναι φοροπληρωμών, διότι έρχονται όλες οι πληρωμές μαζεμένες. Αντίστοιχα το πρώτο εξάμεινο είναι το εξάμεινο που πληρώνουμε τις δόσεις του προηγούμενου έτους που δεν έχουν λήξει. Άρα έτσι όπως έχει γίνει η διαδικασία όλο το χρόνο είμαστε υπόχρεοι και να καταβάλουμε και να πληρώνουμε φόρους.